Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον γόνο και όλα τα στάδια ανάπτυξή τους. Θα μιλήσουμε από την φάση που βρίσκεται σε αυγό, σκουλικάκι, αλλά και από τη στιγμή που σφραγίζεται, και θα πούμε όλα τα μυστικά γύρω από αυτό το κομμάτι, μαθαίνοντας πολλά πράγματα για το πώς αναπτύσσεται να μιλήσει και από πού ξεκινάνε τα πάντα κυριολεκτικά σε όλη την παραγωγή και όλη την ανάπτυξη του μελισσιού, παιδιά. Αρχικά, όπως καταλαβαίνουμε, ένα μελίσι για να αναπτυχθεί χρειάζεται γόνο. Ο γόνος είναι ο νεαρός πληθυσμός, δηλαδή τα μωρά, για να σας το πω πιο απλά για να το καταλάβετε. Τα μωρά δηλαδή που μεγαλώνουν οι μέλισσες για να τις αντικαταστήσουν αργότερα. Όπως γνωρίζουμε, οι μέλισσες ζουν πολύ λίγο, από 1 έως 4 μήνες. Την άνοιξη ζουν 1 μήνα, το χειμώνα ζουν έως 4 μήνες. Και για να αντικατασταθεί αυτός ο πληθυσμός, οι μέλισσες εκτρέφουν πάρα πολλές μικρές μέλισσες, οι οποίες μεγαλώνοντας εκολάπτονται και αντικαθιστούν τις παλιές. Και όσο πιο πολύς πληθυσμός εκτρέφεται από τις μέλισσες, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το μελίσι. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το πράγμα, παιδιά, και να καταλάβετε τη μαγεία της μελισσοκομείας, μία βασίλισσα την άνοιξη είναι ικανή να γεννήσει ακόμα και 1000-1500 αυγά τη μέρα, που ξεπερνούν κατά πολλές φορές το μέγεθός της, με αποτέλεσμα το μελίσι να φτάνει στο τέλος να γίνεται με 30.000 μέλισσες τριόροφο, που καταλαβαίνετε πόσο μεγάλος πληθυσμός είναι αυτός και πόσο μεγάλο είναι το έργο της. Οι μέλισσες για να καταφέρουν κάτι τέτοιο εκτρέφουν τη βασίλισσα με βασιλικό πολτό, δηλαδή την ταΐζουν με άφθονο βασιλικό πολτό, ο οποίος είναι πολλές φορές το μέγεθός της για να γεννήσει όλα αυτά τα αυγά. Και το αποτέλεσμα, παιδιά, μετά από αυτήν την υπερτροφή που την ταΐζουν και την περιποίηση που της δίνουν, αυτή αποδίδει τόσα πολλά αυγά που το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πλαίσια γεμνημένα από άκρη σ' άκρη, από τα οποία προκύπτουν 1000 και 2000 μέλισσες από το καθένα. Και σκεφτείτε ότι ένα μελίσι την άνοιξη μπορεί να φτάσει να έχει ακόμα και 16 πλαίσια γεννημένα, που σημαίνει ότι η βασίλισσα έχει καταφέρει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Χιλιάδες αυγά, χιλιάδες μέλισσες και ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πράγμα, το οποίο το βλέπουμε εμείς από έξω και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε, παιδιά. Ξεκινώντας λοιπόν από την ανάπτυξη που γεννιέται ένα αυγό, θέλω να σας εξηγήσω όλα τα στάδια με κάθε λεπτομέρεια, όπως δεν σας τα έχει πει ξανά κανένας στο παρελθόν. Αυτή είναι η μαγεία της μέλισσας, παιδιά. Όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν είναι τόσο εντυπωσιακά που νομίζω ότι ο καθένας ακούει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα από την αρχή. Καθώς ξεκινάει το μελίσι την ανάπτυξή του, τι συμβαίνει λοιπόν? Έχουμε τη βασίλισσα, τις εργάτριες και τους κηφίνες. Η βασίλισσα είναι αυτή που γεννάει τα αυγά, οι εργάτριες είναι αυτές που κάνουν όλες τις δουλειές μέσα στην κυψέλη και οι κηφίνες είναι αυτοί που εξασφαλίζουν τη γονιμοποίηση της βασίλισσας όταν αυτή θα βγει για μία φορά στη ζωή της έξω για να ζευγαρώσει. Η βασίλισσα λοιπόν γεννάει κάποια μικρά αυγουλάκια, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Είναι κάποιες μικρές γραμμούλες, είναι μικροσκοπικά, θα μπορούσα να σας τα παρομοιάσω όσο το κομμάτι, όπως η άκρη μιας καρφίτσας. Τέτοιο είναι το μέγεθος αυτών των μικρών αυγών, από τα οποία, παιδιά, σε 3 ημέρες εκολάπτεται ένα μικρό σκουλικάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, όσο και το αυγό περίπου. Αυτό το σκουλικάκι λοιπόν που σας δείχνω και τώρα στο βίντεο είναι από αυτή τη στιγμή που θα γεννηθεί αυτό το σκουλικάκι, μπορεί να γίνει 2 πράγματα, ή εργάτρια ή βασίλισσα. Για να γίνει βασίλισσα, οι μέλισσες θα πρέπει να αλλάξουν την διάταξη του κελιού, δηλαδή να το στρογγυλέψουν και να το κάνουν προς τα κάτω, όπως σας δείχνω τώρα στο βίντεο, και να το γεμίσουν μέσα με βασιλικό πολτό, ούτως ώστε η προνύμφη να μεγαλώσει πολύ περισσότερο και από αυτό να δημιουργηθεί μια πολύ μεγαλύτερη μέλισσα σε εισαγωγικά, η οποία στην πραγματικότητα θα είναι βασίλισσα με πλήρως ανεπτυγμένα όλα τα ζωτικά της όργανα, όπως και το αναπαραγωγικό της σύστημα, ούτως ώστε να μπορεί να γεννάει αυγά στο μέλλον. Εναλλακτικά λοιπόν, παιδιά, για να γίνει εργάτρια και όχι βασίλισσα ένα από αυτά τα σκουλικάκια, θα πρέπει η διατροφή του να είναι διαφορετική από αυτή της βασίλισσας. Και η διαδικασία έχει ως εξής. Καθώς γεννιέται αυτό το σκουλικάκι, για τις 3 πρώτες ημέρες ταΐζεται με βασιλικό πολτό αραιωμένο με νερό.
Αυτό αν δούμε προσεκτικά στο κέντρο κάθε κελιού, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στο βίντεο, θα δούμε ότι ασπρίζει κάτι γύρω-γύρω, ο οποίος είναι ο βασιλικός πολτός, παιδιά, που προορίζεται για την μικρή μας προνύμφη. Αξίζει να σας πω ότι σε αυτό το στάδιο που βλέπουμε αυτή την προνύμφη, είναι και το στάδιο που μπορεί να αλλάξει και να γίνει εργάτρια η βασίλισσα. Αν με περάσουν 3 και 4 ημέρες, είναι αδύνατο μια εργάτρια να μετατραπεί σε βασίλισσα ή και το αντίστροφο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καθώς λοιπόν τις 3 πρώτες ημέρες αυτό το σκουλικάκι ταΐζεται με βασιλικό πολτό, στη συνέχεια οι μέλισσες αρχίζουν να αλλάζουν τη διατροφή του και να προσθέτουν σε αυτόν τον πολτό που ταΐζουν γύρι και μέλι. Και όσο περνάνε οι μέρες και φτάνει προς το τέλος του αυτή η διαδικασία, οι μέλισσες προσθέτουν όλο και περισσότερο γύρι και μέλι. Με αποτέλεσμα η μέλισσα να ταΐζεται με μια πλήρη στροφή, έναν πολτό ο οποίος περιέχει όλα τα συστατικά για να αναπτυχθεί μια πλήρη συλλέκτρια και να ζήσει μια πολύ παραγωγική ζωή. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα, παιδιά, αυτό το κελί και αυτή η προνύμφη που ήδη έχει μεγαλώσει, το κελί σφραγίζεται και εφόσον σφραγιστεί ξεκινάει μια άλλη διαδικασία όπου η μέλισσα από προνύμφη που είναι, δηλαδή από σκουλίκι, αρχίζει αυτό να μεταμορφώνεται μέσα στο κελί, να γίνεται νύμφη και μετά από νύμφη να μεταμορφώνεται και να γίνεται μέλισσα. Είναι τα κλασικά στάδια μεταμόρφωσης ενός εντόμου. Μέσα σε αυτό το στάδιο, παιδιά, που η προνύμφη αρχίζει να μεταλλάσσεται και το κελί είναι σφραγισμένο, υπάρχει ένα μυστικό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι μελισσοκόμοι. Εκεί, παιδιά, κρύβεται η βαρώα. Όταν οι μέλισσες πάνε να κλείσουν, να κουκουλώσουν το κελί, η βαρώα πάει και κρύβεται μέσα. Η βαρώα είναι το ακάρι, είναι μια ψήρα που μπαίνει μέσα στις μέλισσες και παρασιτεί, και αυτός είναι ο λόγος που χάνονται τα περισσότερα μελίσσια σε όλο τον κόσμο. Το λέω αυτό σε περίπτωση που κάποιος δεν το γνωρίζει. Εφόσον λοιπόν κλείσει το κελί, έχει κρυφτεί πολλές φορές και η βαρώα μέσα, όπου εκεί αναπαράγεται και τετραπλασιάζεται μέσα στο διάστημα που η προνύμφη μεταμορφώνεται. Και καθώς η προνύμφη μεταμορφώνεται, η βαρώα ρουφάει τους χυμούς μέσα από το σώμα της μέλισσας και αυτό την κάνει πάρα πολύ αδύναμη και γι' αυτό στη συνέχεια χάνονται μελίσσια. Δηλαδή το χειμώνα όταν έχουμε μελίσσια τα οποία έχουν πολύ βαρώα, αυτά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό σας το λέω για να το γνωρίζετε και πώς η βαρώα αναπτύσσεται μέσα στα μελίσσια. Αφού λοιπόν πλέον, παιδιά, έχουν περάσει 21 μέρες από τη στιγμή που η βασίλισσα γέννησε το πρώτο αυγό, η προνύμφη πλέον είναι έτοιμη για να εκολαφθεί. Έχει μεταμορφωθεί πλέον σε πλήρη μέλισσα με όλο της το χνουδάκι και τα φτερά κλπ. Είναι έτοιμη να βγει από το κελί της και με την προβοσκίδα της, κάνοντας τρυπούλες γύρω-γύρω στο κελί. Σίγουρα μπορεί να το έχετε δει κοντά όταν βρίσκεται στα μελίσια σας. Κάνοντας λοιπόν ένα περιμετρικό σπάσιμο γύρω στην σφράγιση, ξεκαπακώνει το κελί και από εκείνη τη στιγμή απελευθερώνεται έξω από το κελί της, παιδιά. Και από τη στιγμή που θα εκολαφθεί μία μέλισσα, είναι πάρα πολύ αδύναμη, παιδιά, και αμέσως ψάχνει μέλι για να τραφεί και να πάρει ενέργεια. Η πρώτη της δουλειά είναι να καθαρίσει το κελί της και στη συνέχεια να φάει και να τραφεί, ούτως ώστε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Κάτι που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι μελισσοκόμοι, παιδιά, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι προσέχουμε για να έχουμε δυνατά μελίσσια, να έχουμε καλοταϊσμένο γόνο, ο οποίος να προέρχεται από ανθοφορία και από πολύ καλοταϊσμένα μελίσσια, τα οποία έχουν και νεαρούς πληθυσμούς μέσα, ούτως ώστε να ταΐζουν το γόνο με πολύ βασιλικό πολτό. Αλλά το πιο σημαντικό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι αυτή η μέλισσα η οποία μόλις έχει εκολαφθεί δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, δηλαδή χρειάζεται λίγες ημέρες ούτως ώστε να τραφεί καλά μέσα στην κυψέλη και να μεγαλώσει και να γίνει μια πλήρης μέλισσα με πολύ καλό λιπόσωμα. Το λιπόσωμα, παιδιά, είναι το λίπος της μέλισσας, η ζωή της μέλισσας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω τώρα. Δηλαδή η μέλισσα έχει μια μορφή στρώμα μέσα στην κοιλιά της, το οποίο μπορεί να αντλεί ενέργεια από αυτό, να παράγει κερί, να παράγει βασιλικό πολτό, και όσο περισσότερο τρώει από αυτό το λιπόσωμα, τόσο λιγότερο ζει. Γι' αυτό λοιπόν όταν παράγουμε μέλισσες, δηλαδή έχουμε γόνο, εξασφαλίζουμε οι μέλισσές μας να είναι καλοταϊσμένες και πριν και μετά, ούτως ώστε να σχηματίσουν ένα πολύ παχύ λιπόσωμα μέσα στην κοιλιά τους και να έχουν πολλή ενέργεια να παράξουν κερί, βασιλικό πολτό, γόνο, να ταΐζουν τη βασίλισσα και να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν στο τέλος ένα μεγάλο και δυνατό μελίσι, παιδιά. Το μεγάλο μυστικό μέσα σε αυτόν τον γόνο, παιδιά, είναι ότι σε κάθε στάδιο που μεγαλώνει παράγονται κάποιες φερομόνες οι οποίες δίνουν εντολές στις μέλισσες να κάνουν συγκεκριμένες εργασίες. Για να καταλάβετε πόσο μαγικό είναι αυτό, όταν οι μέλισσες
μυρίζουν στην πραγματικότητα κάποιες φερομόνες από τον ανοιχτό γόνο, γεννιέται το ένστικτο μέσα από το σώμα τους να παράξουν βασιλικό πολιτό και να τον ταΐσουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να κάνουν και πολλά άλλα πράγματα. Π.χ. Ο εκολαπτόμενος γόνος παράγει πολλές φορές φερομόνες οι οποίες αυξάνουν τη γέννα της βασίλισσας και αυξάνουν και την παραγωγή βασιλικού πολτού στις νεαρότερες μέλισσες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Επίσης, ο ανοιχτός γόνος, παιδιά, παράγει φερομόνες οι οποίες αναστέλουν το αναπαραγωγικό σύστημα της εργάτριας, ούτως ώστε να μην γίνει αρενοτόκο ένα μελίσι. Όπως γνωρίζουμε, αν λείψει η βασίλισσα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα μελίσι, οι μέλισσες αρχίζουν να αναπτύσσουν το αναπαραγωγικό τους σύστημα και να γεννούν αγωνιμοποίητα αυγά, από τα οποία προκύπτουν μόνο κυφήνες και το μελίσι χάνεται στο τέλος. Με την παραγωγή γόνου, ανοιχτού γόνου, παιδιά, αυτό συρρυκνώνεται και οι μέλισσες μένουν εργατικές μέσα στο μελίσι τους, χωρίς να προκαλούν κανένα απολύτως πρόβλημα. Φερομόνες παράγονται από όλα τα στάδια του γόνου, από όλες τις ηλέκτριες εργάτριες μέλισσες, αλλά και από τη βασίλισσα και από τους κυφήνες, και όλες αυτές οι εντολές που παράγονται, παιδιά, για να μην σας τις εξηγήσω μία προς μία, το συμπέρασμα από όλες αυτές τις φερομόνες είναι ότι κρατούν ένα συνεκτικό μελίσι, ένα δυνατό μελίσι, και όταν κάτι δεν πάει καλά μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, οι μέλισσες το διαισθάνονται και συνήθως αντικαθιστούν τη βασίλισσα. Για παράδειγμα, αν μια βασίλισσα δεν είναι καλή, οι μέλισσες δεν θα πούνε ότι δεν είναι καλή και την αντικαθιστούμε. Όταν μια βασίλισσα δεν είναι καλή, δεν παράγει σωστές φερομόνες, οι μέλισσες δεν δέχονται τις εντολές που πρέπει να δεχτούν, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν βασιλικά κελιά αντικατάστασης, από τα οποία, παιδιά, θα γεννηθεί μια καινούργια βασίλισσα η οποία θα σκοτώσει την παλιά και θα είναι πολύ δυνατότερη από την προηγούμενη. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσες ημέρες χρειάζονται οι μέλισσες, οι κυφήνες και η βασίλισσα για να γεννηθούν, θα σας τα πω συνοπτικά. Μια μέλισσα για να γεννηθεί και να φτάσει από το αυγό σε ενήλικη μέλισσα χρειάζεται 21 ημέρες. Ένας κυφήνας χρειάζεται 24 ημέρες, ενώ μια βασίλισσα χρειάζεται 16 ημέρες. Ο λόγος που η βασίλισσα χρειάζεται τόσο λιγότερο χρόνο από ότι οι μέλισσες και οι κυφήνες είναι επειδή είναι ταϊσμένοι με μια πολύ καλύτερη ποιότητα στροφή, η οποία είναι πιο πλούσια και παρέχει πολύ περισσότερη ανάπτυξη από το φυσιολογικό. Ο κυφήνας αργεί λίγο περισσότερο από την εργάτρια για τον λόγο ότι είναι σχεδόν διπλάσιος σε μέγεθος. Έχει πολύ περισσότερες λειτουργίες στο σώμα, το έχει πολύ περισσότερους αισθητήρες, ούτως ώστε να αισθάνεται τον χώρο γύρω του. Και ο λόγος που τον προορίζουν οι μέλισσες αποκλειστικά, παιδιά, είναι για να εξασφαλίσουν ένα πολύ καλό γενετικό υλικό για την γονιμοποίηση της βασίλισσας και την διάδοση των μελισσιών έξω στη φύση. Νομίζω πως με λίγα λόγια σας έχω καλύψει για ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της εκτροφής του γόνου και τα στάδια ανάπτυξής του. Νομίζω ότι σας έχω πει μερικά από τα πιο σημαντικά πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσα να σας εξηγήσω σε αυτό το βίντεο, όμως έχουμε να πούμε πολλά πράγματα ακόμα και σε επόμενα βιντεάκια που θα κάνουμε την επόμενη περίοδο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, μία εγγραφή στο κανάλι μας αν θέλετε να παρακολουθείτε και τα επόμενα βιντεάκια που ανεβάζουμε, και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα, παιδιά. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.